Μανουηλίδου, μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων και Ζαχαροπλαστών Βορείου Ελλάδος. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς και στο προσωπικό του νοσοκομείου Γεννηματά και περισσότερο στους γιατρούς και τους νοσηλευτές της εντατικής, γιατί καθημερινώς μαθαίνουμε ότι από την εντατική αυτή βγαίνουν άνθρωποι υγιείς, άνθρωποι που μπήκανε με σοβαρά προβλήματα και βγαίνουν όρθιοι περπατώντας, και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι είναι πολύ μεγάλη υποχρέωση να έρθουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Όχι μόνο βέβαια της εντατικής, αλλά και όλου του νοσοκομείου. Τι τους προσφέρετε? Τους προσφέρουμε για όλο το προσωπικό της εντατικής ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Δηλαδή το γεύμα αυτό έχει παρασκευαστεί σε πιστοποιημένο εργαστήριο, αποστηρωμένο, όπως θα δείτε, είναι μέσα σε box, και περιέχει κρέας, πατάτα, πατάτες, ρύζι, σαλάτες και γλυκό. Επίσης έχουμε και πίτες και ψωμάκια. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς για τους ανθρώπους που δουλεύουν νυχθημερών στην εντατική για να σώσουν τους συνανθρώπους μας. Θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες δράσεις προσφοράς? Θα έχουμε και άλλες τέτοιες δραστηριότητες. Το επόμενο νοσοκομείο που θα πάμε θα είναι το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Θα συνεχίσετε καθόλου τη διάρκεια της πανδημίας? Θα συνεχίσουμε καθόλου τη διάρκεια της πανδημίας, γιατί δυστυχώς η πανδημία συνεχίζεται, δυστυχώς τα νοσοκομεία είναι πολλά. Και εμείς πρέπει να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας, οι οποίοι μας δίνουν τα τρόφιμα, μας δίνουν όλο το υλικό και να μπορέσουμε να μαγειρέψουμε με ασφαλή τρόπο και να φέρουμε μία μερίδα φαγητό στους εργαζόμενους και να τους πούμε ένα ευχαριστώ.